Και τώρα. Δεν υπάρχει κάτι το πρόσθετο ή το ιδιαίτερο ή το βαρύτερο. Ό,τι ήταν νομίζω εκεί. Τα είναι. Ίδια ζητάει. Τα ίδια ακριβώς είναι. Αν έχει μία... χειρότερα που λέει ο Δημήτρης. Έχει τα χειρότερα, ακούστε, δεν τα ζητάει. Τα ζητάει χειρότερα υπό μία έννοια. Αλλά γιατί. Επιδεινώθηκε το κλειδί. Επιδεινώθηκαν τα δημοσιονομικά στοιχεία. Όχι γιατί θέλει να τιμωρήσει κανέναν ή του πειράζει η ελληνική κυβέρνηση. Επιδεινώθηκαν τα δημοσιονομικά στοιχεία. Το πρόβλημα λοιπόν δεν βρίσκεται στην από εκεί πλευρά. Το πρόβλημα βρίσκεται στην από εδώ πλευρά. Η οποία θεώρησε ότι πρόκειται να αλλάξει το διεθνές περιβάλλον επειδή άλλαξε η κυβέρνηση στην Ελλάδα. Το διεθνές περιβάλλον δεν άλλαξε επειδή εμείς αλλάζουμε. Το διεθνές περιβάλλον είναι το ίδιο. Και μία κυβέρνηση πρέπει να έχει συνεκτιμήσει το διεθνές περιβάλλον όταν πηγαίνει να μιλήσει. Και εδώ υπάρχουν θεαματικά σφάλματα. Το πρώτο κυβερνητικό σφάλμα στο οποίο επιμένει ακόμα η κυβέρνηση είναι η λεγόμενη πολιτική διαπραγμάτευση. Δεν υπάρχει πολιτική διαπραγμάτευση. Αν πας να το διαπραγματεύσεις πολιτικά, θα το χάσεις. Γιατί θα το χάσεις. Όπως και το χάσαμε. Ξαναπάμε. Μα ξαναπάνε. Γιατί. Τώρα. Γιατί θα το χάσουν πολιτικά. Διότι πολιτικά έχεις ένα συγκεκριμένο μπλοκ και ένα συγκεκριμένο σχετισμό δυνάμεων, ο οποίος έχει μια συγκεκριμένη αντίληψη για την ανταγωνιστικότητα, για τη χρηματοδότηση, για την παραγωγικότητα, για τον τρόπο που πρέπει να προχωρήσει η Ευρώπη. Και τι πας να τους πεις πολιτικά απέναντι σε όλους αυτούς που είναι θηρία. Αντιθέτως, η πονηρή διαπραγματευτική τακτική είναι η άλλη. Είναι το κατεβάζω στα τεχνικά κλιμάκια και πάω να το κερδίσω με τεχνικό επιχείρημα. Όχι με πολιτικό. Πολιτικά τι θα πεις. Ναι, αλλά... ότι εγώ δεν θέλω να κάνω τη μεταρρύθμιση, ας πούμε, στον χώρο της εργασίας. Ναι. Και θα έρθει να σου πει λοιπόν ο Λετωνός, ναι, ο Εστονός που ζητάς τη χρηματοδότηση. Δεν θες τη μεταρρύθμιση αυτή, την έχω κάνει 7 φορές. Πώς δεν τη θες. Ο Πρωθυπουργός θα σου το πει αυτό. Πολιτικά. Θα σου το πει ο Γερμανός, η Γερμανίδα καγκελάριος. Θα σου πει δεν τη θες. Αν πήγαινε στα τεχνικά κλιμάκια διότι και έλεγε. Είναι ο ευρωπαϊκός πολιτισμός και εκεί στηρίχτηκε. Και... αυτά, και αυτά τώρα. αυτό μας είναι λάθος διαπραγματευτική προσέγγιση αυτή.